Κατά το συνέδριο σκεφτήκαμε πως δεν θέλαμε, δεν έπρεπε, δεν ήταν δυνατόν να τελειώσουμε χωρίς να δώσουμε και μια προοπτική σχετικά με την κρίση και την κατάσταση. Τι θα γίνει δηλαδή, τι γίνεται μάλλον σε πρακτικό επίπεδο και αφού βρισκόμαστε στη Γερμανία, τι γίνεται με τις γερμανοελληνικές σχέσεις, τι γίνεται σε πρακτικό επίπεδο, σε θεσμικό επίπεδο, τι προγράμματα υπάρχουν, ποιες συνεργασίες υπάρχουν και, έχουμε, και τι πρέπει να γίνει, λέει η κυρία Δρούσου. Πού πρέπει να δοθούν τα θεμέλια, ποια έργα, ποια προγράμματα υπάρχουν, ποια project. Έχουμε τρεις εισηγητές, οι οποίοι είναι η μεγαλειότητά του, ο πρέσβης της Ελλάδας στη Γερμανία, ο κ. Δημήτρης Ράλης, δεξιά από μένα, η βουλευτής των Πρασίνων, Βιόλα Φον Κραμόν, που ασχολείται με την συνεργασία τη γερμανοελληνική και στα δεξιά μου ο Γενικός Πρόξενος της Γερμανίας στη Θεσσαλονίκη, ο οποίος έχει παίξει ιδιαίτερο ρόλο στη συνεργασία, ο κύριος Χέλσε Όπενμάιερ, και ο οποίος θα μπορέσει να μας πει τι γίνεται σε αυτό το επίπεδο. Θα έλεγα μάλλον κάτι άλλο. Μετά το πάνελ θα υπάρξει ένα σύντομος γύρος και θα τελειώσουμε σε 3/4. Χαίρομαι που είναι μαζί μας η Βιόλα Φον Κραμόν. Είναι βουλευτής και είναι η εκπρόσωπος για θέματα Ευρώπης στο κόμμα των Πρασίνων, στο Κοινοβούλιο και τους τελευταίους μήνες πήγε συχνά στην Ελλάδα. Εκπώνησε μία έκθεση μαζί με άλλους βουλευτές της ομάδας της και σε αυτό ονομάζονται τα πεδία της συνεργασίας και σε ποια παιδεία πρέπει να εντακτικοποιηθεί η συνεργασία. Βιόλα, σου δίνω τον λόγο, κυρία Φον Κραμόν. Ευχαριστώ, Όλγα. Ευχαριστώ σε όλους εσάς που έχετε την υπομονή να μας παρακολουθείτε. Τώρα, πού μπορούμε να επεκτείνουμε τη συνεργασία. Εμείς στο κόμμα μας, των Πρασίνων, αναρωτηθήκαμε πολύ γρήγορα τι πρέπει να κάνουμε όταν εξελέγει ο Παπανδρέου και όταν αντιληφθήκαμε πως υπάρχει ένα πρόβλημα χρέους. Σύντομα, ήμασταν της γνώμης πως αυτό που λανσαρίστηκε από τη Γερμανία αρχικά και μετά η Ευρωπαϊκή Επιτροπή το λάνσαρε επίσης, δηλαδή προγράμματα τα οποία καθοδηγούνται και από το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο και τα οποία οι τρεις πρώτοι γύροι έγιναν θετικά αποδεκτοί από τους Έλληνες. Όμως γνωρίζαμε πως αυτά δεν επαρκούν και ότι πρέπει να έχουμε και μια στρατηγική ανάπτυξης. Δεν μπορούμε μόνο να εξοικονομούμε χωρίς να δημιουργούμε και ανάπτυξη. Αυτό έχει ήδη λεχθεί σήμερα. Γι' αυτό αρχικά προσπαθήσαμε να βρούμε σημεία και όταν πήγα για πρώτη φορά στην Ελλάδα το Φεβράριο του 2010, οι σχέσεις δεν ήταν καθόλου καλές μεταξύ των δύο χωρών. Εγώ όμως ήταν σημαντικό για μένα να πάω εκεί, γιατί ήθελα να πω ότι δεν είναι όλοι οι Γερμανοί που θέλουν να πουλήσουν οι Έλληνες τα νησιά τους, ότι υπάρχουν ανισότητες για τις οποίες πρέπει να ασχοληθούμε από κοινού
Και πρέπει να κάνουμε ένα σχεδιασμό πώς θα συνεχίσουμε. Ήταν μια καλή προσέγγιση και στην επόμενη επίσκεψη θέλαμε να ταυτοποιήσουμε τα σημεία συνεργασίας και να δώσουμε θάρρος στον κόσμο και πως δεν πρόκειται για δίδαγμα, πως δεν πάμε σαν δάσκαλος δηλαδή. Αναπτύξαμε τη συνεργασία και την φιλοσοφία αυτή στο κόμμα μας και σχετικά με το Green Deal και έχει συζητηθεί ήδη εκτενώς σήμερα. Συζητήσαμε τις ανανεώσιμες ενέργειες και στην Κομισιόν υπήρξαν συζητήσεις. Υπήρξε και βέτο κατά των κυρώσεων κατά του Ιράκ, επειδή η Ελλάδα εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από τα πετρέλαια αυτά. Και πολλά νησιά ζουν από το πετρέλαιο αυτό. Γι' αυτό γεωπολιτικά είναι πολύ σημαντικό να δοθούν δυνατότητες εναλλακτικές στα νησιά αυτά ή σε περιφερειακά μέρη, επειδή υπάρχει ο ήλιος, υπάρχει ο αέρας, και γιατί να μην αρχίσουμε να εκπονούμε μία στρατηγική, και γιατί όχι με την Ευρωπαϊκή Ένωση, και γιατί να χτίζουμε μόνο, να κατασκευάζουμε μόνο δρόμους και να σκεφτόμαστε μόνο τη συμβατική ανάπτυξη. Αυτά δεν είναι βιώσιμα. Λοιπόν, αυτές ήταν οι ιδέες μας όταν εκπονήσαμε την έκθεση τον Ιούνιο του 2011 και μετά συνεχίσαμε. Πώς μπορούμε να εμπλέξουμε πιο ενεργά και τον κόσμο, όπως αυτό γίνεται και στη Γερμανία και σε άλλα μέρη του κόσμου. Γιατί εμείς θεωρούμε πως εμείς, η κίνησή μας, το κίνημά μας είναι δυνατό όταν έρχεται από τα κάτω και από το λαό δηλαδή, μετά από τα πολιτική σε τοπικό επίπεδο και μετά πιο πάνω. Αυτά συζήτησα λοιπόν στην Ελλάδα και στην τηλεόραση, στο Arte και μετά και στο δεύτερο κρατικό κανάλι. Υπήρξαν διάφορες συζητήσεις και η Επιτροπή για Θέματα Ευρώπης είχε προετοιμάσει μία ομάδα επίσκεψης με ραντεβού μαζί με υπουργούς. Πολλοί δεν μπόρεσαν να έρθουν σε αυτά τα ραντεβού, όμως ευτυχώς οι Έλληνες Πράσινοι έκαναν ένα πάνελ με τον Δήμαρχο της Αθήνας και πρέπει να πω πως η συζήτηση είχε άλλο επίπεδο. Ήλθαν νέοι, ήλθαν καλλιτέχνες, ήλθαν διανοούμενοι και ήταν και εντυπωσιάστηκα πραγματικά από τον Δήμαρχο αυτό, που είναι εντελώς διαφορετικός τύπος πολιτικού. Και ίσως θα το πει και ο πρέσβης, πρόσφατα ήρθε ο Δήμαρχος της Θεσσαλονίκης στο Κοινοβούλιο και είναι πράγματι και αυτός μία προσωπικότητα. Με τέτοιες προσωπικότητες πρέπει να συνεργαστούμε. Πρέπει να προσπαθήσουμε να γίνουν περισσότερες μεταρρυθμίσεις σε τοπικό επίπεδο. Δεν υπάρχει δίκαιο σχετικά με τον προϋπολογισμό. Δεν εμπλέκεται ο κόσμος και η κοινωνία των πολιτών. Δεν υπάρχουν προσεγγίσεις δηλαδή για να συμπεριλαμβάνονται και οι πολίτες. Εμείς ως πράσινοι και ως πολιτικοί ίσως μπορούμε να βοηθήσουμε σε αυτό. Έχω την εντύπωση πως στην Αθήνα και τώρα σχετικά με τη Θεσσαλονίκη θα το ακούσουμε σε λίγο. Αν καταφέρουμε λοιπόν να ενισχύσουμε τις αποκεντρωτικές δυνάμεις, τότε θα δώσουμε δυνατότητες για τους ανθρώπους, οι οποίοι σίγουρα δεν είναι πιο λιθαργικοί από τους Γερμανούς, και έτσι ώστε να γίνει πιο μεγάλη κίνηση, να μην περιοριστεί μόνο στο πράσινο κίνημα, ίσως να γίνουν κινητοποιήσεις σε γειτονιές, σε συνεργασία με τη Γερμανία και άλλες χώρες.
Μπορώ να απαντήσω σε ερωτήματα. Νομίζω θα δώσω τώρα τον λόγο σε άλλους. Κύριε Αδρούσου, έχω μια ερώτηση. Είδα και εγώ τον ντοκιμαντέρ στο δεύτερο κρατικό κανάλι που ανέφερες. Σε ένα σημείο, Γερμανοί βουλευτές που πήγαν στην Ελλάδα και είχαν συζητήσεις, διάφοροι και εσύ είχατε ενδιασμούς σχετικά με το κλίμα στην Ελλάδα απέναντι στους Γερμανούς βουλευτές. Θα ήθελα να ρωτήσω και δει επειδή στο ελληνικά μέσα υπήρξαν διάφορα ειρωνικά και σαρκαστικά άρθρα και ο τίτλος ήταν «Οι Γερμανοί ξανάρχονται». Αυτό φυσικά για πολλούς ξυπνά άσχημα συναισθήματα. Βίωσες και εσύ τέτοιο κλίμα, τέτοια ατμόσφαιρα ή πώς είχε η κατάσταση? Απάντηση. Κατά τις πρώτες επισκέψεις παντού υπήρχε συλλογισμός και δεν ήταν, έγινε μόνο οφθαλμοσκόπηση. Οι δικοί μου συνάδελφοι αρχές του Νιόβρη είχα την εντύπωση πως ήταν πολύ δύσκολο να τους κινητοποιήσουμε, να μιλήσουν ή να σκεφτούν για την κατάσταση στην Ευρωπαϊκή Ένωση ή να σκεφτούν κάτι εκτός της Ελλάδας. Δηλαδή, απογοητευτήκαμε πλήρως. Στον ντοκιμαντέρ που αναφέρεται, εγώ είπα πως χρειαζόμαστε ευρωπαϊκή αλληλεγγύη με την Ελλάδα. Αυτό το έκοψαν, δεν το δείξαν στο ντοκιμαντέρ. Εμείς θέλουμε να βοηθήσουμε ως εταίροι σε συνεργασία. Πρέπει, όταν όμως δεν επιθυμείτε αυτό ή τότε είναι δύσκολο. Ευχαριστώ, Βιολά, λέει η κυρία Δρούσου. Ο κύριος Πρέσβης, τι λέτε, πώς το σχολιάζετε αυτό? Εσείς καθημερινά δέχεστε αντιπροσωπείες από την Ελλάδα, βουλευτές, δημάρχους, αντιπροσωπείες επιχειρηματιών και τους συνοδεύετε στους θεσμούς και στις διάφορες υπηρεσίες και έχω την εντύπωση πως υπάρχει μια μεγάλη ανταλλαγή σε πολλά επίπεδα. Για πείτε μας πώς το βιώνετε και δει την ατμόσφαιρα μεταξύ των δύο μερών. Ο κύριος Ράλης. Ευχαριστώ, κυρία Δρόσου. Αρχικά θέλω να ευχαριστήσω θερμά το Πανεπιστήμιο, το Ελεύθερο Πανεπιστήμιο του Βερολίνου και το Ίδρυμα Heinrich Böll για την ευγενή πρόσκληση και αυτή τη δυνατότητα να απευθυνθώ σε εσάς. Είναι πραγματικά δύσκολη η κατάσταση. Οι Κινέζοι λένε πάντα έχουμε ενδιαφέροντες καιρούς πρόκλησης, με προκλήσεις. Όμως πρέπει να παρακολουθούμε στενά και με συνέπεια την κατάσταση αν θέλουμε να έχουμε θετικά αποτελέσματα. Η Ελλάδα ζει σήμερα από την χειρότερη κρίση των τελευταίων δεκαετιών. Είναι αποφασιστική αυτή η στιγμή για το μέλλον της χώρας και όχι μόνο της χώρας, αλλά ολόκληρης της Ευρώπης. Και να μην ξεχνούμε πως η Ευρώπη είναι τόσο ισχυρή όσο ισχυρά είναι και τα μέλη της. Δεν μπορούμε να φανταστούμε πώς θα είναι μια αλυσίδα με ασθενή κρίκους. Όταν μιλούμε λοιπόν
για μέτρα που αφορούν που θα ενδυναμώσουν ένα κράτος μέλος. Πρέπει να σκεφτόμαστε πως είναι ένας κρίκος στην αλυσίδα. Τώρα, ποια τα αίτια της κρίσης. Ακούστηκαν πολλές ερμηνείες. Η Ελλάδα είναι μικρή οικονομία σε σύγκριση με την Ευρώπη. Και γι' αυτό συχνά ακούω ακούω συγκρατημένες απόψεις πως η Ελλάδα θα καταστρέψει την Ευρώπη και τα λοιπά. Πρόκειται για ένα πολύ μικρό μέρος της οικονομίας της Ευρώπης. Όμως η υπερχρέωση του δημοσίου στην Ελλάδα σε εσωτερικό επίπεδο, αλλά και σε ευρωπαϊκό επίπεδο, η έλλειψη των ρυθμίσεων των χρηματοπιστωτικών συστημάτων και η ανεπαρκής διαμόρφωση της ευρωζώνης. Αυτό που λέμε οικονομική κυβέρνηση της Ευρώπης. Τώρα, η ύφεση της στην Ελλάδα αντικατοπτρίζει τη χαμηλή ανταγωνιστικότητά της. Τώρα, χαμηλή είναι δύσκολο ερώτημα. Γιατί έχουν έτσι τα πράγματα. Υπάρχουν πολλά αίτια, πολλοί παράγοντες, γεωγραφικοί, ιστορικοί και πρόκειται για το σύνολο όλων αυτών των παραγόντων που μας έφεραν εδώ που είμαστε σήμερα. Όμως το σημαντικό είναι πώς θα βγούμε από αυτή την κρίση. Σίγουρα θα ακούσατε κι εσείς πολλές κατηγορίες και εγώ έχω ακούσει πάρα πολλές κατηγορίες τα τελευταία χρόνια που βρίσκομαι εδώ. Κυρία Δρόσου, σήμερα ακούσαμε και σοβαρές κατηγορίες. Ο κύριος Πρέσβης. Ακούσαμε κατηγορίες για την τεμπελιά των Ελλήνων ή την θέληση τους για εργασία. Μου έδειξαν μία φωτογραφία ψαράδων που έπιναν καφέ 9-10 το πρωί και μου είπαν, γνωρίζετε, αυτοί οι άνθρωποι πίνουν καφέ αντί να δουλεύουν. Δεν σκέφτηκαν όμως ότι αυτοί οι ψαράδες δουλεύουν όλη νύχτα. Και εκείνη την ώρα, 9-10 το πρωί, τελείωσε η εργασία τους. Μέχρι τότε δούλευαν. Αν ρίξει κανείς και μια ματιά στις στατιστικές, βλέπουμε πως υπάρχουν διάφορες πραγματικότητες. Ένας Έλληνας το 2000 δουλεύει περίπου 220.000 ώρες, ενώ οι Γερμανοί δουλεύουν σε διαφορετικό επίπεδο, 150.000 ώρες, πολύ λιγότερες. Τώρα, εγώ το θέμα δεν είναι ότι δουλεύουν διπλάσιες ώρες οι Έλληνες, δεν είναι συγκρίσιμες ούτε ο τρόπος εργασίας, ούτε οι ώρες εργασίας. Αυτό θέλω να πω. Στην Ελλάδα πρόσφατα υπήρξαν πολλά προσαρμοστικά προγράμματα και μέτρα πολύ σκληρά. Συγγνώμη που το λέω και απολογούμε. Εάν είχαν εισαχθεί τέτοια μέτρα στην Μεγάλη Βρετανία, στη Γερμανία, στην Γαλλία, δεν είμαι και τόσο σίγουρος ποια θα ήταν η αντίδραση του κόσμου και αν θα ήταν τόσο συγκρατημένη. Και δεν ξέρω αν θα ήταν η ίδια με την αντίδραση στην Ελλάδα. Λοιπόν, όλα αυτά πρέπει να τα λάβουμε υπόψη. Λοιπόν, σκληρά και σοβαρά μέτρα τα οποία λήφθηκαν. Και αν σκεφτεί κανείς σε πόσο μεγάλο βαθμό μειώθηκαν οι μισθοί και η ανταγωνιστικότητα των
ελληνικών επιχειρήσεων πώς θα στηριχθεί. Και αυτό είναι σημαντικό, όμως υπάρχουν και άλλοι παράγοντες. Αυτό θα έπρεπε να είχε γίνει η στήριξη των επιχειρήσεων. Όταν σκεφτεί κανείς, πρέπει να σκεφτεί κανείς πόσοι άνθρωποι μπορούν να επιβιώσουν σήμερα. Πολλοί βρίσκονται σε δύσκολη κατάσταση. Και αυτό μας οδηγεί σε επιδείνωση του βιωτικού επίπεδου, του επίπεδου ευπορίας του πληθυσμού και είναι κάτι που πρέπει να αποδεκτούμε και να το αντιμετωπίσουμε με σεβασμό απέναντι αυτών των ανθρώπων. Δεν θα εξηγήσω τώρα όλα τα μέτρα που λήφθηκαν προς αντιμετώπισης της κρίσης. Νομίζω είναι γνωστά, εάν επιθυμείτε όμως μπορώ κατά τη συζήτηση να τα αναλύσω. Αναφέρεται πως έγιναν πολλές συζητήσεις, συναντήσεις, μάλλον πως έρχονται πολλές αντιπροσωπείες εδώ στη Γερμανία για συζητήσεις, επισκέψεις κλπ. Όχι μόνο εδώ, αλλά και από εδώ προς την Ελλάδα. Και αυτό είναι πολύ θετικό και είναι το θετικό, ας το πούμε έτσι, στην κρίση. Πρόκειται για την επέκταση της γερμανοελληνικής συνεργασίας. Στην αρχή δεν θα μπορούσαμε να είχαμε φανταστεί πώς θα γινόταν σε τέτοιο βαθμό, πώς θα εμβαθυνόταν τόσο πολύ η συνεργασία. Ο πρέσβης Σούλτσε, ο τέος πρέσβης στην Αθήνα, είναι μάρτυρας. Έχει μαρτυρήσει ο κύριος Σούλτσε Χάις και αυτός ήταν μέρος μιας στενής συνεργασίας τα τελευταία χρόνια. Πρόκειται λοιπόν για το αποτέλεσμα των καιρών κρίσης, δηλαδή πώς η συνεργασία ενισχύεται και γίνεται στενότερη. Και οι δύο πλευρές, και το Βερολίνο και η Αθήνα, κατανόησαν πως η αντιμετώπιση της κρίσης δεν είναι δυνατή μόνο με φορολογίες και έσοδα, κρατικά έσοδα μέσω φόρων. Και πως αυτά τα μέσα θα οδηγήσουν σε ύφεση όταν δεν υπάρχουν και αντιμέτρα. Έτσι γεννήθηκε η ιδέα να εμβαθυνθεί η γερμανο-ελληνική εταιρική σχέση και συνεργασία. Το Μάρτιο του 10, δηλαδή σχεδόν από την πρώτη μέρα της κρίσης, δημιουργήθηκε αυτή η ιδέα σε επίπεδο των ηγετών. Αυτή η διακυβερνητική συνεργασία πρόσφερε ένα δυναμικό για πολλές συνεργασίες. Πολλές επαφές έγιναν τα τελευταία χρόνια. Μπορώ να σας δώσω ένα μεγάλο αριθμό, αλλά δεν χρειάζεται. Δηλαδή, συναντήθηκαν οι υφυπουργοί εξωτερικών, ο καγκελάριος και ο πρωθυπουργός, διάφορες τέτοιες συναντήσεις και επαφές. Πολύ συχνά έγιναν λοιπόν από το Μάρτιο του 10 μέχρι πρόσφατα έγιναν πολλές επαφές και συναντήσεις. Και σύντομα θα υπάρξει ένας νέος γέρος συναντήσεων και αυτή τη φορά στην Αθήνα. Να αναφέρω το εξής. Οι επαφές στο πεδίο της οικονομίας υπό των Υπουργών Χρυσοχοΐδης και Ρέσλερ, αυτές θα βελτιώσουν το πλαίσιο συνεργασίας σε επιχειρησιακό επίπεδο. Και εδώ εμπλέκεται και το γερμανικό
Ιατρικό Επιμελητήριο Βιομηχανίες. Ένα μικρό παράδειγμα θα αναφέρω τώρα. Στις 6 του Φεβρουαρίου η ελληνική πρεσβεία εδώ και η Βουλή θα κάνει ένα φόρουμ στη Γερμανική Βουλή έτσι ώστε να προωθήσει τον τουρισμό. Γιατί λοιπόν ένα φόρουμ για τον τουρισμό? Μοιάζει λίγο περίεργο, σκεφτόμαστε ο τουρισμός. Δεν τα χρειάζεται αυτά. Όχι, δεν είναι αλήθεια. Ο τουρισμός είναι ένας από τους πιο σημαντικούς βιομηχανικούς κλάδους στην Ελλάδα. Ενδιαφέρει και αφορά σχεδόν όλα τα στρώματα της κοινωνίας. Η αγροτική οικονομία και τα δικά της προϊόντα έχουν άμεση σχέση με αυτό. Ο κλάδος των υπηρεσιών έχει σχέση με τον τουρισμό. Όλα έχουν άμεση σχέση με τον τομέα του τουρισμού. Συγχρόνως όμως διαπιστώθηκε ότι αυτές οι συνεργασίες σε κυβερνητικό επίπεδο μεταξύ υπηρεσιών είναι ανεπαρκείς. Αν συγχρόνως δεν συνοδεύονται και δεν υποστηρίζονται από άλλες ενέργειες. Αυτή, για παράδειγμα, θα ήταν μια τέτοια ενέργεια η συνεργασία στο επίπεδο της τοπικής αυτοδιοίκησης. Η συνεργασία μεταξύ των αρχών είναι καλή, αλλά χρειαζόμαστε και τη συνεργασία σε ένα επίπεδο τοπικής αυτοδιοίκησης. Δεύτερον, η συνεργασία στο επίπεδο των οικονομικών φορέων και επιχειρήσεων, η πραγματική οικονομία. Τρίτον, η ενθάρρυνση επενδύσεων. Τίποτα δεν μπορεί να προχωρήσει, δεν μπορεί να έχουμε κάποια πρόοδο αν δεν κάνουμε επενδύσεις. Δεν ζούμε σε μια κατάσταση απομόνωσης, ζούμε σε μια παγκόσμια οικονομία και αυτό είναι πολύ σημαντικό. Μετά από κοινή απόφαση ξεκινά λοιπόν μια συμπληρωματική διαδικασία σε επίπεδο τοπικής αυτοδιοίκησης. Η Καγελάριος όρισε τον υφυπουργό κύριο Φούχτλ ως επιτετραμένο για αυτές τις επαφές. Οι επαφές αυτές, όπως ήδη ανακοινώθηκε πριν από μερικές εβδομάδες, ήταν εδώ μια αντιπροσωπεία της Θεσσαλονίκης και ο δήμαρχος κύριος Μπουτάρης, πολύ γνωστός και ως εινοπαραγωγός, ήρθε στη Γερμανία για να δούμε να ελέγξουμε συγκεκριμένα σχέδια συνεργασίας. Ήταν μια πολύ ενδιαφέρουσα επαφή και είδαμε τι δυνατότητες συνεργασίας υπάρχουν. Και είμαστε εξαιρετικά αισιόδοξοι ότι θα μπορέσουν αυτές οι συνεργασίες να οδηγήσουν σε συγκεκριμένα αποτελέσματα. Αναγκαστήκαμε βέβαια να διαπιστώσουμε ότι δεν έχουμε πολύ χρόνο στη διάθεσή μας. Εμείς και οι Γερμανικοί Έλληνες πρέπει να προωθήσουμε αυτά τα προγράμματα με γρήγορα βήματα, αν θέλουμε όντως αυτές οι προσπάθειες να συμβάλλουν ώστε η Ελλάδα σε ένα εύλογο χρονικό διάστημα να αρχίσει να γράφει θετικούς αριθμούς. Αν σκεφτούμε πόσα πράγματα συνδέουν τις δύο χώρες μας, αυτή η συνεργασία θα πρέπει να είναι κάτι το αυτονόητο. Γνωρίζετε το μέγεθος, τον αριθμό των Ινστιτούτων Goethe στην Ελλάδα, πόσοι άνθρωποι έχουν επαφή μέσω των Ινστιτούτων αυτών με την Γερμανία. Πόσοι ενδιαφέρονται να έχουν αυτή την επαφή. Δεν είναι μόνο μία αντίδραση των ανθρώπων εξαιτίας της οικονομικής θέσης της Γερμανίας, αλλά αποτελεί μία παράδοση στην Ελλάδα αυτή η σχέση. Υπάρχει ένας πολύ μεγάλος αριθμός
σχολείων όπου τα γερμανικά διδάσκονται ως δεύτερη γλώσσα. Και αυτό αποτελεί ένα δείγμα του ενδιαφέροντος των ανθρώπων για μια περαιτέρω κοινή σχέση με αυτή τη χώρα. Αλλά δεν είναι μόνο αυτό. Σκεφτείτε τις παραδοσιακές επαφές Ελλήνων και Γερμανών στο τμήμα του δικαίου, για παράδειγμα. Το αποτελεί μια παράδοση άνω των 200 χρόνων. Ένας μεγάλος αριθμός δικηγόρων, νομικών, έχουν πολύ στενές επαφές με τη Γερμανία. Και το γερμανικό νομικό, το ελληνικό νομικό σύστημα βρίσκεται πολύ κοντά στο γερμανικό νομικό σύστημα. Το τομέα του εμπορίου είναι πολύ σημαντικό. Οι εμπορικές σχέσεις μεταξύ Γερμανίας και Ελλάδας. Η Γερμανία είναι ο σημαντικότερος εμπορικός εταίρος της Ελλάδας, τόσο όσον αφορά τις εισαγωγές όσο και τις εξαγωγές προϊόντων. 144 γερμανικές επιχειρήσεις. Μπορεί να ακούγεται μικρό το νούμερο, αλλά για την Ελλάδα το νούμερο αυτό είναι μεγάλο. Αυτές οι επιχειρήσεις αντιπροσωπεύονται στην Ελλάδα και καταλαβαίνετε ότι απασχολούν και ένα μεγάλο αριθμό ανθρώπων που δουλεύουν εκεί. Πόσες γερμανικές εταιρείες ενεργοποιούνται, δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα. Και είμαστε αισιόδοξοι ότι αυτού του είδους η συνεργασία στο τομέα του εμπορίου θα συνεχιστεί. Έθιξα απλώς κάποια σημεία, αλλά δεν είναι μόνο αυτά. Υπάρχουν και νέοι τομείς δραστηριότητας και νέοι τομείς επιχειρηματικότητας όπου προσπαθούμε να έχουμε μια κοινή πορεία. Για παράδειγμα, ένα project που δημιουργήθηκε πρόσφατα και το οποίο είναι πολύ ενδιαφέρον για την ελληνογερμανική συνεργασία και αφορά τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, το πρόγραμμα Ήλιος. Και υπήρξαν άνθρωποι που αντιμετώπισαν με κριτική σκέψη αυτά τα προγράμματα. Φυσικά ο καθένας μπορεί να έχει την άποψή του, αλλά ένα είναι σίγουρο και σημαντικό, ότι όλα αυτά ανοίγουν και προσφέρουν πολλές δυνατότητες για συνεργασία μεταξύ της Ελλάδας και της Γερμανίας και ειδικότερα μεταξύ των ελληνικών και γερμανικών επιχειρήσεων, αλλά και μεταξύ του Βορρά και του Νότου της Ευρώπης. Και όλα αυτά είναι πολύ σημαντικοί τομείς. Θα ήθελα να αναφερθώ σε ένα ακόμη σημείο. Έχουν γίνει πολλές προσπάθειες, έχουν γίνει πολλές θυσίες από τους ανθρώπους στην Ελλάδα και έχουμε